Η Τουρκία, λόγω της θέσης της, έχει ένα ρόλο στην γεωστρατηγικό πολιτικό στην περιοχή. Ο σχεδιασμός της περιελάμβανε πρακτικά το να κάνει την Τουρκία είσοδο ενεργειακή προς την Ευρώπη. Η αγωγή του φυσικού αερίου, οι δρόμοι του πετρελαίου, όλα. Αυτόν τον σχεδιασμό της τον ανέτρεψε ο πλούτος που βρέθηκε νότια της Κρήτης και στην ΑΟΣ της Κύπρου. Τον ανέτρεψαν οι συμφωνίες της με Ισραήλ, Αίγυπτο, ευρύτερα της περιοχής, που δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει και άλλος ενεργειακός δρόμος προς την Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε, το οποίο ουσιαστικά αλλάζει και όλο το σχεδιασμό ή ανατρέπει, αν το θέλετε καλύτερα, ανατρέπει τον σχεδιασμό της Τουρκίας. Mm-hmm. Παράλληλα, νομίζω ότι δεν πρέπει να αγνοήσουμε το γενικότερο παγκόσμιο γίγνεσθε, όπου αυτό που το χαρακτηρίζει είναι ένας οικονομικός πόλεμος, θα έλεγα, οικονομικός, μεταξύ Αμερικής και Κίνας, όπου ουσιαστικά τα πάντα αλλάζουν στο οικονομικό επίπεδο, για που αυτός ο πόλεμος εξηγεί και διάφορες κινήσεις ένθεν κατήθεν και από την πλευρά των Κινέζων και από την πλευρά των Αμερικάνων, και των Κινέζων που θέλουν να έχουν μια επαφή με την Ευρώπη και από την πλευρά των Αμερικάνων, οι τελευταίες αποφάσεις του Τραμπ με τους δασμούς, ή η τελευταία κίνηση που έκαναν οι Αμερικάνοι με τους το ανέδειξε ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά στην τελευταία σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Αμερικάνοι με τον Πούτιν, με τον Ρωσία, για να δουν πλευρές μείωσης των εξοπλισμών, μείωσης των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που πραγματικά, το λέω, το ανέδειξε ο Πρωθυπουργός, γιατί ο ίδιος έβαλε ένα θέμα ότι δεν γίνεται από τη μια μεριά οι Αμερικάνοι, ο Τραμπ και ο Πούτιν, να προσπαθούν να τα βρουν, σε εισαγωγικά, ό,τι σημαίνει αυτό, και να παρασύρεται η Ευρώπη σε μια ψυχροπολεμική ιστερία στο όνομα μιας υποτιθέμενης, σχεδιαζόμενης δολοφονίας ενός διπλού πράκτορα. Ξέρετε, αυτό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έφτασε στα άκρα κάποια στιγμή την εικόνα μεταξύ Μέη και Έλληνα Πρωθυπουργού. Η κυρία Μέη πετούσε και κάτι σπόντες για το τελικό κείμενο της Τουρκίας. Ακριβώς. Όντως, υπάρχουν αυτές οι... Καλά, οι Άγγλοι πάντα παίζαν ένα ρόλο στην περιοχή. Να το πούμε έτσι, ανεξαρτήτως τώρα πολιτικών και κομματικών. Γενικώς, διαχρονικά. Διαχρονικά, οι Άγγλοι δεν ήταν. Είναι τα καλά παιδιά της ιστορίας. Από την απελευθέρωσή μας και μετά. Το θέμα είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, είναι προφανές για μας, γιατί στην προσπάθεια που κάνουμε για να βγει η πατρίδα μας από αυτή τη δίνη που έχει περιέλθει, είναι προφανές για μας ότι έχει ένα λόγο παραπάνω να επικρατήσει, να κυριαρχήσει η ειρήνη στην περιοχή, να κυριαρχήσουν δυνάμεις της ειρήνης και να λύνονται τα προβλήματα μέσα από το διπλωματικό δρόμο, να το πω έτσι, χωρίς πολεμικές συγκρούσεις, χωρίς πολεμικές εντάσεις. Αυτό είναι όχι μόνο από την ανθρωπιστική του πλευρά, αλλά πραγματικά ναρκοθετεί την όποια πορεία της Ελλάδας. Απέναντι σε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, που εμείς προσπαθούμε να είμαστε μια δύναμη ειρήνης, και το έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, και μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, έχεις μια εντυνόμενη τουρκική προκλητικότητα, επιθετικότητα, που πρέπει κανείς να τη δει ακριβώς αυτές τις διαστάσεις, με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία και κυρίως χωρίς συναισθηματισμούς. Η αλήθεια είναι, πέρα από αυτά που ανέφερα πριν για την Τουρκία, νομίζω ότι πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα της εξωτερικής μας πολιτικής που τους τριμώχνουν. Ουσιαστικά, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας προσπαθεί να λύσει ζητήματα άλυτα και ανοιχτά σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν είναι μόνο το όνομα, άσχετο πώς ορισμένοι είναι. Θα έρθουμε σε αυτό. Πείτε μου όμως, αισθάνεστε ότι έχει αλλάξει ταχύτητα η Τουρκία? Γιατί πολλοί λένε ότι όταν κρατάμε στην ατζέντα ψηλά, που εγώ διαφωνώ, τα εθνικά θέματα, κινδυνολογούμε. Μα εδώ όμως έχεις μια χώρα που πια δεν λέει για την Κύπρο και για το Αιγαίο και για τη Θράκη. Κάνει ένα προκλήσεις διαρκώς. Μάλιστα, έχει αλλάξει και ταχύτητα. Και τέλος πάντων, να σας ρωτήσω, συμμερίζεστε την άποψη ότι με τον κατευνασμό μπορεί να τα λύσουμε? Έχει αποδώσει αυτό? Το θέμα είναι το εξής. Γιατί τα κάνει? Δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε εδώ τώρα μια απάντηση, είναι ότι ίσως επιδιώκει, μέσα από όλα αυτά τα επεισόδια
σε εισαγωγικά επεισόδια mm-hmm. που έχουν γίνει μάρτυρές τους στο τελευταίο χρονικό διάστημα, τα κάνει για να σύρει την Ελλάδα σε μια εφόλιστη σύλλη συζήτηση. Τα κάνει για να, δηλαδή να κουβεντιάσουμε από το Κυπριακό μέχρι το Σκοπιανό, μέχρι τη μοιρασιά στο Αιγαίο. Τη μοιρασιά στο Αιγαίο, τα πάντα. Θέλει να το κάνει για να παρασύρει την Ελλάδα σε αυτό. Θέλει να προχωρήσει σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε για παράδειγμα ότι ενώ η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν σκληρή. Πολύ σκληρή. Πρώτη φορά μπαίνει έτσι για παρανομίες των Τούρκων στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Δεν το τράβηξαν. Πάνε σήμερα στη συνάντηση. Και ομολογώ ότι περιμένω και εγώ με ενδιαφέρον να ακούσω τι θα πει. Καλά, μπορεί να τα ρίξει εκεί, να μοχλεύσει το μεταναστευτικό, να σας πει. Βέβαια, θα γεμίσω την Ευρώπη 3,5 εκατομμύρια που θα περάσουν από εδώ πρώτα. Εντάξει, το θέμα είναι, θα το πει. Θα το πει. Εξαρτάται. Εγώ λέω, δηλαδή θέλει να κόψει τελείως, γιατί αν το θέλετε, η κινητικότητα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στην εξωτερική πολιτική, όπου πραγματικά κυριαρχεί σε σχέση με όλο αυτό ότι η Ελλάδα είναι δύναμη αποτροπής, μην υποτιμάτε το ότι μέχρι τώρα μιλάμε, μπορούμε να αποτρέψουμε οτιδήποτε, και νομίζω ότι θα κάνει λάθος όποιος το υποτιμήσει και όποιος αγνοήσει αυτή τη θέση. Το θέμα είναι, θέλει να προχωρήσει σε πλήρη ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θέλει η Τουρκία να προχωρήσει τελικά και να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτό ισχύει και για τις υπόλοιπες χώρες. Καλά, μπορεί να μην θέλει, μπορεί να θέλει ειδική σχέση για τα μπικικίνια, τα ευρώ που λέω εγώ. Εντάξει, ναι. Η ουσία είναι, θέλει ρήξη ή όχι. Θα φανεί και στη στάση της. Εγώ ρωτώ τον βουλευτή Ηρακλείου που μας εκπροσωπεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Έχετε την αίσθηση πάντως οι βουλευτές ότι πια έχει αλλάξει ταχύτητα η Τουρκία και για το ρόλο που θέλει στην ευρύτερη περιοχή? Άρα η πολιτική του κατευνασμού, επιμένω σε αυτό, της κουμπαριάς, της ζεμπεκιάς και έτσι, και μην πολύ μιλάμε, μην πολύ δημιουργούμε προβλήματα και άστο να είναι ίσχος, έχει τελειώσει, δεν βγαίνει, δεν περπατά, το έχετε αντιληφθεί αυτό? Αυτό είναι γεγονός ότι δεν περπατάει, απλώς το θέμα είναι πως απαντάς σε αυτό. Απαντάς ως δύναμη αποτροπής, απαντάς ως δύναμη η οποία είναι σταθεροποιητικός παράγοντας στην Ανατολική Μεσόγειο και που μπορείς να το επιβάλλεις αυτήν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Απαντάς επίσης ότι με την, που αυτό δείχνει και όλη η διπλωματία της Ελλάδας, ότι πια και, με την, και είναι επιτυχημένη αν το κρίνουμε με τις τελευταίες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν συζητάμε ελληνοτουρκικές, αλλά συζητάμε διαφορές ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια. Η οποία βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε να κρατήσουμε και αυτή την παράμετρο, σε όλη αυτή την παγκόσμια διαμάχη, Αμερική, Κίνα κτλ., έχω τη γνώμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ένωση είναι κάτω από το επίπεδο, από την απέτηση των καιρών. Πείτε μου κάτι, φοβάστε ότι μπορεί να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο από την εικόνα που διαμορφώνεται και στην κεντρική πολιτική? Νομίζω ότι πάντα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να, ότι μπορεί να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο ή μια ανεξέλεκτη κατάσταση όταν έχεις... εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε, να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε επιβολή κατά της κυριαρχίας της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επιβάλλουμε λύσεις ειρήνης, λύσεις... που να βοηθάνε την σταθερότητα της περιοχής, και προφανώς όλη αυτή την προοπτική πρέπει να αποκλείσουμε και να αποκλείουμε οποιασδήποτε φωνές αλυτρωτισμού, φωνές αμφισβήτησης συνόρων, φωνές αμφισβήτησης της συνθήκης της Λοζάνης σε τελική ανάλυση, από όπου και αν προέρχονται. Γιατί δεν καταγγείλατε λοιπόν ως κυβέρνηση, σας πει κάποιος, το τι συνέβη στο Αφρίν? Να βγείτε να πείτε ότι αυτό είναι αλλίωση της συνθήκης της Λοζάνης στη Συρία. Γιατί? Δεν είναι ένα πρώτο βήμα να ξυλωθεί το pullover της συνθήκης? Είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Προφανώς δεν έχει λήξει τίποτα εκεί. Αν το θέλετε, ακόμα και τη δημιουργία ενός κουρδικού κράτους είναι κάτι το οποίο αφισβητεί ευθέως την ίδια τη συνθήκη της Λοζάνης, και αυτό περισσότερο πάει προς τον Ερντογάν. Αμφισβητώντας τη συνθήκη της Λοζάνης, κανονικά επιτρέπει να δημιουργηθεί κουρδικό κράτος στο υπογάστριο της, της Τουρκίας. Θίξατε και τα Δυτικά Βαλκάνια. Και είχαμε την πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, την πρώτη μετά από χρόνια, στα Σκόπια. Είχαμε τις δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, και μάλιστα κάποιοι είπαν ότι
έστω και εν τη ρήμη του λόγου, φωτογράφησε την ονομασία που επιθυμεί η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση, το Γκόρνα Μακεδονί. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν τελικώς ο μεγάλος εταίρος του κυβερνητικού συνασπισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ που είστε εσείς, θεωρεί ότι όλα γίνονται αυτή τη στιγμή εκ του ασφαλούς. Η ερώτηση είναι δηλαδή λίγα πονηρή. Τι εννοώ? Έχετε διαγνώσει το εσωτερικό αδιέξοδο στα Σκόπια? Έχετε δει ότι δεν σας βγαίνει και εσάς στο δικό σας εσωτερικό πεδίο, στην κοινή γνώμη εννοώ, σε σχέση με τη διαχείριση? Βλέπετε όμως ότι εδώ η εμπλοκή είναι μεγαλύτερη στα Σκόπια? Κλείνεται έτσι και το στόμα του άλλου κυβερνητικού εταίρου που λέει ότι εγώ δεν δέχομαι κανένα παράγωγο για τις λέξεις Μακεδονία, και λέτε ότι εγώ κάνω και διαπραγματεύσεις οι οποίες δεν οδήγησαν πουθενά? Πάμε παρακάτω. Περίπου, θέλω να σας το πω αυτό, ο Πρωθυπουργός, ενώ όλοι στάθηκαν, ας το πω έτσι, στη λεκτική γκάφα ή σκοπιμότητά του περί Γκόρνα Μακεδονί, στη δεύτερη παράγραφο της ίδιας δήλωσης λέει ότι για την Ελλάδα δεν είναι αυτός σκοπός εδώ και τώρα η επίλυση. Δηλαδή για μένα εκεί είναι και το ζουμί. Μάλλον είστε σε αδιέξοδο, όχι εσείς, και σας βολεύει. Να σας πω. Όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή, ουσιαστικά ανοίγει ένα παράθυρο να λυθούν πολλά θέματα που έμεναν χρόνια άλυτα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή εμείς είχαμε ένα πρόβλημα με τους γείτονές μας στο Βορρά, όπου κακά τα ψέματα, ας μην γελιόμαστε, η λύση που είχε δοθεί, δηλαδή εμείς να τους λέμε φύρομ και όλος ο κόσμος ή οι μισές χώρες, οι 100 από τις 195 να τους αποκαλούν Μακεδονία, μεταξύ των οποίων 100 είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, άρα δεν είναι τυχαίες γενικώς οι μισές χώρες. Αυτή η λύση μας αρέσει? Δεν μας αρέσει. Ναι, αλλά εμείς είμαστε το κλειδί, το ξέρετε κι εσείς. Αυτή τη στιγμή. Και αυτοί καίγονται για τη δική μας αναγνώριση. Δεν καίγονται ούτε για τους Ρώσους ούτε για τους Αμερικάνους. Αυτή τη στιγμή αυτοί καίγονται γιατί θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτήν την, όπως είπα και πριν, ανοίγουν μια σειρά εξελίξεις σε στάσιμα θέματα και χρονίζουν τα προβλήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εμείς λοιπόν δεν περιοριζόμαστε μόνο στο όνομα. Θέτουμε θέμα να φύγουν οι οποιασδήποτε διεκδικήσεις που δείχνουν αλυτρωτισμό, από όποια πλευρά και αν εκφράζονται. Θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή. Θέλουμε. Και προφανώς μεταξύ όλων των υπόλοιπων συζητάμε και το όνομα. Νομίζω ότι το να μένει κανείς μόνο στο όνομα ή να μένει στο όνομα που θα έχει ενδεχομένως στο συνθετικό Μακεδονία, χωρίς να βλέπει όλες τις υπόλοιπες πλευρές που κακά τα ψέματα την τελευταία 20ετία είχε παγιωθεί. Από το 90, την τελευταία 30 ετία, ουσιαστικά είχε παγιωθεί μια κατάσταση σε βάρος μας. Νομίζω ότι η εθελοτυφλή δεν θέλει να δει την πραγματικότητα. Τώρα, προφανώς δεν μας καίει άμεσα όπως πιέζει τα Σκόπια ή τους υπόλοιπους γειτονές μας η απέτηση για λύση άμεσα τον επόμενο μήνα ή όχι. Προφανώς δεν μας καίει έτσι. Προφανώς όμως δεν μας αρέσει και δεν θα θέλαμε να μείνει αυτή η κατάσταση με μια λύση που ουσιαστικά είναι εις βάρος μας στη διεθνή σκηνή. Σε αυτήν την λογική πορευόμαστε, βάζοντας επιτάπητος όλα αυτά τα θέματα. Επειδή όμως εγώ επιμένω, μάλλον δεν πάμε σε λύση. Με βάση αυτό που ακούμε τουλάχιστον για την ώρα από τα Σκόπια, αυτό είναι μια βολική εξέλιξη και για τον κυβερνητικό συνασπισμό? Θέλω να πω, διαφορετικά έχετε σκεφτεί ότι φτάνατε σε οριακή κατάσταση? Διότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν μια σαφή τοποθέτηση εξ αρχής για το θέμα αυτό. Δεν θέλουν οποιοδήποτε παράγωγο της λέξης Μακεδονία. Δεν θα έλεγα ότι φαίνεται να μην πάμε σε λύση. Πέρα από αυτά που κυκλοφορούν, πέρα από αυτά που, χωρίς να υποτιμώ τη δουλειά σας ή τους συναδέλφους σας που ενδεχομένως καλύπτουν με ρεπορτάζ τις εξελίξεις αυτές, φαντάζομαι ότι για κάποιες από τις χώρες των Βαλκανίων είναι ζωτικής σημασίας, έτσι τουλάχιστον το έχω εισπράξει εγώ σε διάφορες συναντήσεις που κάνουμε με κάποιους από αυτούς, είναι ζωτική σημασία η ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή το θεωρούν εκ των ουκ άνευ για την προοπτική τους, για τη σταθερότητα των ίδιων των χωρών τους. Άρα δεν το θεωρώ ότι τόσο εύκολα θα τα απορρίψουν. Είναι το ίδιο που σας είπα πριν, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να λέει ο Ερντογάν σε διάφορες συγκεντρώσεις του, θέλει όντως να κλείσει κάθε γέφυρα επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το δούμε και το βράδυ πώς θα σταθεί. Αλλά δηλαδή μην το θεωρείτε δεδομένο ότι αυτοί δεν αλλάζουν το σύνταγμά τους, οι άλλοι δεν τέτοιο, άρα ωραία, τα ανακατέψαμε λίγο αλλά σταματάμε. Περνάει μια τέτοια συμφωνία από το ελληνικό κοινοβούλιο, κατά τη γνώμη σας, με δεδομένη και τη θέση, επαναλαμβάνω, του κυβερνητικού σας εταίρου, τη στάση της Νέας Δημοκρατίας
και ενός σημαντικού τμήματος δημοκρατικής συμπαράταξης. Δεν βάζω το ποτάμι. Είμαι πολύ προσεκτικός. Περνάει. Να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Μία λύση που θα έλεγε φύρον από εμάς και Μακεδονία από τον υπόλοιπο πλανήτη περνάει στην ελληνική κοινωνία. Που πέρασε. Πέρασε χωρίς να μπει σε καμιά ψηφοφορία. Ουσιαστικά άτυπα διατηρήθηκε και κρατιέται μέχρι σήμερα. Εγώ νομίζω ότι όταν δούμε πια, όταν θα φέρει η κυβέρνηση το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που γίνονται και το τελικό αποτέλεσμα, κανείς πρέπει να σταθμίσει τα πάντα, το τι κερδίζουμε. Νομίζω ότι στην προσπάθειά μας, μην ξεχνάμε ότι εμείς προσπαθούμε να βγούμε από. Είμαστε ένας αδύνατος κρίκος οικονομικός στην αλυσίδα των καπιταλιστικών χωρών. Και στην προσπάθειά μας να βγούμε από αυτήν την οικονομική δίνη. Σαν χώρα πρέπει να κλείσουμε διάφορα μέτωπα. Δηλαδή δεν είναι αυτούς τους ενδιαφέρει να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμάς τα παλιά μας τα παπούτσια, και εμάς μας ενδιαφέρει να κλείσουμε μέτωπα. Είτε αυτά είναι στα βόρεια σύνορά μας, είτε είναι στα ανατολικά σύνορά μας. Δεν είναι η όποια προσπάθεια στο εσωτερικό της χώρας να απομονώνεται από τις διεθνείς εξελίξεις, γιατί είτε ανεξάρτητα το θέλουμε εμείς ή μας αρέσει να το απομονώνουμε για να μην απαντάμε και σε δύσκολες ερωτήσεις, ή αν το θέλετε μακάρι να ήταν οι ερωτήσεις για να μην μπαίνουμε στα δύσκολα, κακά τα ψέματα αυτά δένονται. Άρα όσο περισσότερα μέτωπα κλείσουμε, τόσο καλύτερα είναι για την ίδια την πορεία της χώρας. Με τούτη την έννοια λοιπόν νομίζω ότι κανείς πρέπει να τα σταθμίσει όλα. Αν μείνει στο Α ή το Β κομμάτι του παζλ, θα καταλήξει σε λάθος συμπεράσματα. Άρα εσείς δεν αποκλείετε το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συμφωνία που να έρθει μετά στην Ελλάδα? Όχι, δεν το αποκλείω. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί η κυβέρνηση, το κυβερνητικό στρατόπεδο, δεν ανοίγει ένα άλλο πεδίο συνεννόησης με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, δηλαδή στη διαμόρφωση αυτής της συμφωνίας, να έχουν μια γνώση. Είναι ένα θέμα που υπερβαίνει το τι ψηφίζω εγώ, το τι ψηφίζετε εσείς στην τελική. Συμφωνώ μαζί σας αυτό. Η απάντηση έρχεται από το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν έχουμε κάτι καινούργιο. Η γραμμή του Βελιγραδίου είναι η γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης, είναι η γραμμή του Βουκουρεστίου. Είναι η γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης. Σε αυτήν τη βάση συζητάμε, γιατί άνοιξε το παράθυρο, τώρα το επαναλαμβάνω, άνοιξε από την επιθυμία των γειτόνων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, συζητάμε, επαναφέρουμε διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν. Θα δούμε. Α, δεν έχουμε, όπως απάντησε ο ίδιος ο Υπουργός των Εξωτερικών, δεν έχουμε κάτι καινούργιο. Δεν είναι ότι αλλάξαμε γραμμή σε σχέση με την εθνική γραμμή για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Εμείς πιστεύουμε απλά ότι αυτό το παράθυρο δεν πρέπει να το κλείσουμε χωρίς να κοιτάξουμε, χωρίς να αξιοποιήσουμε. Αυτή είναι η ουσία των διεργασιών, να το πω έτσι, της κινητικότητας της εξωτερικής μας πολιτικής. Όταν θα έχουμε κάτι καινούργιο, φαντάζομαι ότι και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά και η Ελληνική Βουλή θα ενημερωθεί. Θέλω να πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Είστε μέλος μιας επιτροπής η οποία έχει πάρει μια άλλη πορεία. Θα μας πείτε εσείς ποια πορεία έχει πάρει για την υπόθεση Νοβάρτης, για την οικονομία. Όμως πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για τον κυβερνητικό εταίρο σας, τους ανεξαρτήτους Έλληνες. Όλοι ξέρουμε επί ποια βάση κάνατε μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι, από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι που λένε, και έχουν ένθεν κακήθεν διατυπωθεί απόψεις. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι βουλευτές, όχι τόσο ο κύριος Καμμένος, συχνά πυκνά αναφέρονται σε αριστερές ιδεολειψίες από ζητήματα μεταξύ κράτους και εκκλησίας μέχρι το Σκοπιανό, και χρησιμοποιούν βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Αυτό το φλερτ που ήταν κυβερνητικός έρωτας έχει μετατραπεί σε αναγκαστική συμβίωση? Όχι. Η άποψή μου είναι ότι τουλάχιστον στα θέματα για τα οποία υπήρξε η συνεργασία η κυβερνητική και ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μιλήσω για το κόμμα μου, αλλά και οι ανεξάρτητοι Έλληνες όπως τους κρίνω βλέποντας τη στάση τους, είναι συνεπείς σε αυτή τη συμφωνία. Τώρα, είναι προφανές ότι υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές, είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, είτε οι βουλευτές της αριστεράς είτε οι βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων. Εγώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει να βαράμε το σαμάρι.
αν κανένας αμφισβητεί τη συμφωνία την κυβερνητική, να βγει να αμφισβητήσει τη συμφωνία την κυβερνητική. Και όχι να βαράει τον Α ή τον Β υπουργό, τον Α ή τον Β σύμβουλο του υπουργού, την Α ή τη Β άποψη. Κατά τη γνώμη μου, στα θέματα για τα οποία αποφασίστηκε η κυβερνητική συνεργασία, με συνέπεια στέκεται τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Είναι προφανές επίσης, και το καταλαβαίνω, την πολιτική του σκοπιμότητα. Διάφοροι που είναι εναντίον αυτής της κυβερνητικής συνεργασίας να υπερτονίζουν τις διαφορές σε διάφορα σε αυτά τα θέματα, τα επιμέρους, τα ιδεολογικά, τα πλευρές της πολιτικής και όχι την ουσία της, την καρδιά της, τον στρατηγικό στόχο, να πω έτσι, που έχουμε. Είναι λογικό. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα υπερτονίζουν αυτές τις διαφορές. Δεν θέλω να τις υποτιμήσω, δεν θέλω να τις κρύψω κάτω από το χαλί. Υπάρχουν, δεν επηρεάζουν όμως σαν διαφορές την κυβερνητική συνεργασία. Με τούτη την έννοια το λέω. Το επαναλαμβάνω και σε όσους ενδεχομένως συναδέλφους μου, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε των ανεξάρτητων Ελλήνων, μας ακούνε. Αν αμφισβητείτε, κύριοι, την κυβερνητική συνεργασία, μπορείτε να αμφισβητείτε την κυβερνητική συνεργασία. Και όχι... Με δεδομένο ότι είστε 3 χρόνια πια κυβερνητική εξουσία. Και έχουν αλλάξει και πολλά δεδομένα στους λόγους για τους οποίους υπήρξε εδώ κυβερνητική εξουσία. Θα προτιμούσατε άλλον κυβερνητικό εταίρο? Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση και την έχετε ανοίξει και εσείς ως χώρος για μια κεντροαριστερά. Και προσωπικά έχω τοποθετηθεί. Μάλιστα. Να σας πω. Εγώ πιστεύω ότι η προοπτική που χαράζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ελληνική κοινωνία, για την έξοδο από την κρίση, που αποκρισταλώνεται στο σύνθημα, δεν είναι σωστό να απαντάμε με σύνθημα, αλλά για οικονομία χρόνου, να βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια, δεν μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να πάρεις υπόψη σου τους οικονομικά ασθενέστερους, τους οικονομικά αδύνατους, τα στρώματα που πληγήκανε από αυτήν την οικονομική κρίση περισσότερο από τους υπόλοιπους, αλλά και τα στρώματα στα οποία θέλεις να στηριχτείς για να βγεις από την κρίση. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, πέρα από τους οικονομικά αδύνατους, τους οικονομικά ασθενέστερους, πλήγηκε και ένα κομμάτι με τα μέτρα που ψηφίσαμε και εμείς ως κυβέρνηση, με τα μέτρα δηλαδή που υποστήριξε και η αριστερά, ένα κομμάτι εισοδημάτων από 20 μέχρι 50.000 ευρώ που πλήρωσαν για τους οικονομικά ασθενέστερους, που δεν είναι η αστική τάξη της Ελλάδας τα εισοδήματα 20 με 50.000 ευρώ, που είναι οι άνθρωποι, αν θέλετε, που περιμένουμε να επενδύσουν, να ανοίξουν δουλειές, να ανοίξουν θέσεις εργασίας, να βοηθήσουν ουσιαστικά το ξεπέταγμα της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το σχεδιασμό μας που πρέπει να στηριχτούν αυτές οι κοινωνικές ομάδες, πρέπει να προχωρήσουμε και να συμβαδίσουμε με όλους τους πολιτικούς εκφραστές αυτών των κοινωνικών ομάδων. Και σε αυτό το χώρο εντάσσονται όντως δυνάμεις της κεντροαριστεράς. Πιστεύω ότι όπως δεν μπορείς να βγεις από την κοινωνία, από την κρίση με την κοινωνία όρθια χωρίς τους οικονομικά ασθενέστερους, έτσι δεν μπορείς να μιλάς για προοπτική κεντροαριστεράς χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ ή πολύ περισσότερο ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτήν την έννοια, εγώ νομίζω ότι εμείς θα προχωρήσουμε με μια σταθερά ενωτική πολιτική που λέει είτε με άλλους είτε παίρνοντας από άλλους. Περισσότερο δηλαδή η πρόσκλησή μας απευθύνεται στα άλλα κόμματα που πρέπει να απαντήσουν. Αν θέλουν να απαντήσουν με μια πολεμική στο ΣΥΡΙΖΑ όπως απαντάνε δυστυχώς στα περισσότερα σημεία μέχρι σήμερα, φαντάζομαι ότι την επόμενη των εκλογών θα ψάχνουν πάλι τι μαγικό έκανε ο Τσίπρας και μάζεψε στο ΣΥΡΙΖΑ όλο τον κόσμο. Για πάμε λίγο τώρα στην οικονομία. Σας άκουσα που το λέτε. Εντάξει, ονομαστικά θα σας πει κάποιος τον Αύγουστο βγαίνουμε από το μνημόνιο. Αλλά εδώ έχει ανοίξει μια συζήτηση. Και αν κρίνω από το πώς τσακώνονται και οι μεγάλοι δανειστές, τη συζήτηση εγώ καταλαβαίνω θα την πληρώσουν νέες περικοπές συντάξεων, κατάργηση του αφορολογίτου και πιο γρήγορα. Και εκείνη η περίφημη ρήτρα συνέχειας εξακολουθητικής των νόμων, ανεξαρτήτως του ποιος θα κυβερνά στη χώρα, επιτροπία είναι. Και λένε κάποιοι, μήπως τελικά θα έπρεπε να συνεχίσετε να δανείζεστε από τον ESM μέχρι να φτάσει η ανάπτυξη όσο και το επιτόκιο το τρέχον 4,5% που είναι τώρα για τα δανεικά, και μετά να πείτε ότι βγαίνετε και δεν θέλετε στήριξη, διότι εδώ θα μας αλλάξουν τον αδόξαστο από τον Αύγουστο και μετά και δεν θα έχουμε και από πουθενά χρήμα. Τι απαντάτε? Καταρχήν, το εντάξει, φεύγουμε τον Αύγουστο. Ονομαστικά δεν είναι, είπα. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι δηλαδή εντάξει. Ψυχραιμία. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πιστεύω ότι καταρχήν καμιά πολιτική δύναμη, τουλάχιστον από το δημοκρατικό τόξο, δεν θα ήθελε παράταση ή παραμονή στα μνημόνια. Όλοι θα ήθελαν να φύγει η χώρα από αυτό το πράγμα.
όλοι καταλαβαίνουν δηλαδή ότι είναι κάτι κακό. Ας μην μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες σε οικονομικά θέματα και στα χωράφια των οικονομολόγων. Κακό λοιπόν αυτό. Αλλά εμείς φτάσαμε γιατί πρώτα απ' όλα είχαμε ένα σχέδιο για να βγούμε από αυτά τα μνημόνια. Δεύτερο, γιατί υπηρετώντας αυτό το σχέδιο χρειάστηκε να κάνουμε συγκρούσεις και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Γιατί τέλος πιστεύω ότι είχαμε τελικά την σύμφωνη γνώμη ή έστω την ανοχή, αλλά μέσα σε αυτό το ευρύ φάσμα της πλειοψηφίας της κοινωνίας, και γι' αυτό προχωρήσαμε αυτό το σχέδιο. Τη σύμφωνη γνώμη ή την κόπωση, την κούραση και τη στήριξη των έξω, γιατί δεν κουνιόταν φίλο στη χώρα τρία χρόνια. Πού να βρουν καλύτερο πελάτη? Όχι, με το Σαμαρά και το Βενιζέλο φεύγαν και τα μάρμαρα. Όχι, λέω ή ναι, την ανοχή της κοινωνίας, με την έννοια ότι υπήρξαν άνθρωποι που βλέπουν ότι ναι, όπως μας το λένε κιόλα στις συναντήσεις μας, δεν φταίτε εσείς για αυτό που βρήκατε. Ναι, βλέπουμε ότι πάτε να φύγετε από αυτό που βρήκατε. Ναι, είναι σκληρά μέτρα που μας δυσκολεύουν ή δεν θα τα θέλαμε ή δεν τα... Αλλά εν πάση περιπτώσει προχωρήστε τα τουλάχιστον να φύγουμε, να δούμε, να βγούμε στην άκρη του τούνελ. Πολύ Παπανδρέου μου θυμίζετε τώρα, όχι, που του δίνω συνταξιούχος όλη τη σύνταξη. Εγώ ακούω άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε 350 ευρώ, προφανώς. Δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά, δεν μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα με τους φόρους. Μας έχετε τσακίσει. Πού τα βρίσκετε? Με άλλους μιλάτε εσείς? Όχι. Θα φτώχει σε αυτά και σα. Βεβαίως, προφανώς δυσκολεύουν την κοινωνία. Είναι προβλήματα που μας τα αναφέρει ο κόσμος. Και πολύ καλά κάνετε που τα ρωτάτε. Όντως υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Εγώ λέω το εξής, να ξεκινήσω από μια αρχή που έχω. Πιστεύω ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει από καμιά πολιτική δύναμη. Σταματήσαμε και πριν το διάλειμμα στην ενδεχόμενη συνεργασία πολιτικών δυνάμεων. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει από καμιά πολιτική δύναμη ή από κανένα άθροισμα πολιτικών δυνάμεων χωρίς να εξασφαλίζει την πλειοψηφία της κοινωνίας. Εγώ λέω λοιπόν ότι σε αυτό το σχέδιο που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική κοινωνία, όντως είχαμε την ανοχή τουλάχιστον της κοινωνίας, των ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι έβλεπαν ότι, αν μη τι άλλο, ότι εν πάση περιπτώσει εδώ φαίνεται μια προοπτική. Όπως σας είπα, εμείς οι ίδιοι και εντοπίζοντας και συζητώντας με την κοινωνία, σας είπα κάποιες πλευρές, κυρίως αυτό, ότι πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα σε σχέση με τα εισοδήματα 20 με 50.000 που αυτά πλήρωσαν το μάρμαρο μέχρι σήμερα. Είναι και άλλα που θα κουβεντιάσουμε, που κουβεντιάζουμε τώρα στα αναπτυξιακά συνέδρια, οι οποίοι, αν το θέλετε, τον επόμενο μήνα θα παρουσιάσουμε το συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης. Πάλι σε μια, θα το παρουσιάσει το Υπουργείο Οικονομικών και πάλι θα το προχωρήσουμε σε μια συζήτηση με την κοινωνία και για τα επιμέρους μέτρα του. Να κρατήσουμε λοιπόν καταρχήν ότι αυτό είναι ο πρώτος μας σχεδιασμός. Δεύτερον, το βγαίνουμε από τα μνημόνια ότι είναι ότι ουσιαστικά έχουμε μια, και έχουμε αυτή την εξασφάλιση αυτή τη στιγμή, έχουμε κάποια στοιχεία στην ελληνική οικονομία που δείχνουν ότι αρχίζει να ανακτάται η εμπιστοσύνη στις αγορές, η εμπιστοσύνη στον διεθνή οικονομικό παράγοντα σε σχέση με την πορεία, την σταθερότητα της οικονομίας και την προοπτική που έχει η οικονομία στην Ελλάδα. Προφανώς δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα, προφανώς δεν έχει σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονομία και προφανώς οι όποιοι διεθνεί κλειδονισμοί ή διαμάχες σε διεθνές επίπεδο, σας μίλησα πριν για τον οικονομικό πόλεμο Αμερικής-Κίνας, θα επηρεάζουν την ελληνική οικονομία. Το θέμα είναι ότι να έχεις ένα τέτοιο πολιτικό προσανατολισμό, μια σταθερότητα στο να βγάλεις τη χώρα από όλη αυτή την κατάσταση της δημοσιονομικής επιτροπίας. Θα ψηφίσετε εσείς την κατάργηση του αφορολόγητου εγκύτερα και νέες περικοπές συντάξεων? Να, ένα ερώτημα, ας πούμε, πρακτικό. Και αυτό εδώ πρέπει κανείς να το δει στο σύνολο των μέτρων τα οποία θα αποφασίσουμε. Δηλαδή δεν είναι να βλέπει κανείς το αφορολόγητο μόνο. Εγώ θα σας έλεγα τα μέτρα που θα... Η πρόταση των μέτρων μας είναι συνολικά η φορολογική δικαιοσύνη. Τι σημαίνει φορολογική δικαιοσύνη? Ένα εισόδημα 10.000, ανεξάρτητα από το αν το είναι το εισόδημα του δημοσιογράφου, του γιατρού, του βουλευτή, το 10.000 θα φορολογείται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα επαγγέλματα. Διαφωνεί κανείς αυτό? Το αφορολόγητο να είναι το ίδιο αφορολόγητο για συγκεκριμένο εισόδημα για όλα τα επαγγέλματα. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια μιλάω λοιπόν φορολογική δικαιοσύνη. Άρα δεν μπορείς να συζητάς ένα σύστημα αρρωστημένο
που αλλάζει το Α ή το Β μέτρο και που πήραμε κάποια μέτρα, είτε επώδυνα είτε ανακούφιση για κάποιου, είτε επώδυνα για την πλειοψηφία. Πρέπει να συζητήσουμε σε μια άλλη πορεία της ελληνικής οικονομίας με πρώτο κριτήριο την φορολογική δικαιοσύνη. Κοιτάξτε τώρα, πολλοίς κόσμος θα αναρωτηθεί, πιστεύετε σοβαρά ότι θα σταματήσει αυτή η οικονομική ασφυξία και θα μπορείτε να έχετε τέτοιους ρυθμούς ανάπτυξης όταν στην ουσία η χώρα στο εσωτερικό της δίνει μια εικόνα παράλυσης, διάλυσης, διαχρονικά δεν λέω τώρα, που δεν παράγει τίποτα και τι είδους επενδύσεις, δηλαδή κύριε Οικουμενίδη μου με συγχωρείτε, τώρα το καζίνο ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για την Κρήτη, αυτό είναι η επένδυση, αυτό είναι το όραμα? Όχι, ούτε νομίζω ότι αρχίζει, ούτε αρχίζουν ούτε τελειώνουν οι επενδύσεις με το καζίνο, δεν είναι αυτό το βασικό. Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας, η διασύνδεσή τους είναι τα θέματα, είναι οι πυλώνες στους οποίους μπορεί να στηριχθεί η Ελλάδα. Έχουμε αγροτική παραγωγή, έχουμε τουρισμό που θέλουμε να διαχυθεί το κέρδος από τον τουρισμό σε όλη την κοινωνία. Θέλουμε και σχεδιάζουμε αντίστοιχα πράγματα είτε της ανάπτυξης του πρωτογενούς είτε της ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα. Το καζίνο ή 2-3 καζίνο, εντάξει, είναι, μιλάμε για ένα δάσος, όχι για ένα δέντρο του δάσους. Δεν μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει η όποια επιθυμία για ανάπτυξη σε ένα καζίνο ή αν το θέλετε σε μια ξενοδοσιακή μονάδα ή στην τάδε καλλιέργεια σε τελική ανάλυση. Αυτό είναι που θα ήθελα να απαντήσω σε σχέση με αυτό. Δεύτερο είναι ότι μέσα σε όλα τα μέτρα που πρέπει να δούμε, ένα σημαντικό κομμάτι είναι το σύνολο εκείνων των μέτρων. Πάλι μην περιοριστούμε μόνο στο αφορολόγητο ή σε αυτό που είπα φορολογική δικαιοσύνη. Το σύνολο εκείνων των μέτρων που θα διευρύνουν την φορολογική βάση στην Ελλάδα. Δεν γίνεται δηλαδή να πληρώνουν οι 10 τους φόρους για τους 90. Κακά τα ψέματα, είναι ένα ενδημικό πρόβλημα θα έλεγα η φοροδιαφυγή. Κακά τα ψέματα επίσης με τα μέτρα που ψηφίσαμε, σε ένα βαθμό ένας κόσμος σωθείται προς αυτή την λύση. Εγώ νομίζω ότι η εθνική συνείδηση, η συνείδηση ότι βοηθάμε έτσι την οικονομία μας, ναι, είναι να διευρύνουμε την φορολογική βάση. Αυτό θα σημαίνει ότι και τα έσοδα θα διευρυνθούν, αλλά και η ατομική επιβάρηση θα μειωθεί. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει κυρίως να κινηθούμε. Αρκεί να μην αισθάνεται ο επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος και ο μεσαίος και ο μεγάλος, ότι στην ουσία δεν είναι απλά συνεταιράκι το κράτος στην προσπάθεια να είναι το 60-65% να του καταβάλει σε φόρους. Δηλαδή στην ουσία να δουλεύει γι' αυτό. Το καταλαβαίνετε. Προέχει, αυτό. Το πρώτο μέτρο είναι η φορολογική σταθερότητα, το σταθερό επενδυτικό περιβάλλον για τις όποιες επενδύσεις. Και το δεύτερο, βέβαια, προφανώς είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις, που είναι κάτι το οποίο δεν είναι έξω από τη λογική μας, δεν είναι έξω από την προοπτική μας. Εδώ τώρα μαθαίνω μια είδηση, θύμα διάρρηξης η οικία του συμβουλευτή σας, του Γέννη Μιχελογιαννάκη, στην Αθήνα. Το έμαθα δυστυχώς λίγο πριν έρθω στο στούντιο. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, αλλά δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω με τον Γιάννη. Προσπάθησα δηλαδή να μιλήσω μαζί του. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με τον ίδιο. Ήταν πριν έρθω. Αυτό σε συνέχεια μια συζήτηση που γινόταν περί του πού μένετε, πώς κινείστε και τι κάνετε, έτσι, για την ασφάλεια των βουλευτών. Γιατί μερικά πράγματα τα έχετε ξεχυλώσει και εσείς. Τα έχετε ξεχυλώσει και εσείς οι βουλευτές, έτσι. Κακά τα ψέματα, πολλές από αυτές τις σκέψεις κινούνται στα σχηνοβατούν, θα έλεγα, ακροβατούν στα όρια του λαϊκισμού. Εντάξει, νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να βλέπει όλες τις πλευρές. Εντάξει, υπήρχε μια προκλητική αντιμετώπιση από κάποιους που έχουν τη δυνατότητα την οικονομική. Και με αφορμή αυτό, το θέμα είναι πάντοτε σε όλες τις πτυχές της πολιτικής ζωής να μην πετάμε μαζί με τα πόνερα και το μωρό, να προσέχουμε αυτό το πράγμα. Κακά τα ψέματα, υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, εντάξει, ο βουλευτής στο σπίτι του, στο χώρο που μένει, μπορεί να έχει διάφορα έγγραφα, μπορεί να έχει διάφορα θέματα απόρριτα ή μιας διαβαθμισμένης απορριτότητας. Είναι μια πλευρά και αυτή που πρέπει κανείς να την προσέξει και να την πάρει υπόψη του πριν βιαστεί να πει να φύγουν και να πάνε να μείνουν όπου θέλουν ή όπως θέλουν ή να στολίσουν μόνοι τους. Λοιπόν, κύριε Οικουμενίδη, είστε και μέλος
της προανακριτικής, προκαταρκτικής μάλλον, επιτροπής για την υπόθεση Νοβάρτης. Θυμίζω εδώ σε μια εκπομπή, παρουσία και άλλων εκπροσώπων κομμάτων, εσείς σε αντίθεση με την κεντρική αφήγηση είχατε πιάσει αλλιώς το νήμα μιλώντας για το διεθνές σκάνδαλο Νοβάρτης και πώς αυτό καθορίζει την υγεία. Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε λόγο πια να έχετε μια τέτοια επιτροπή? Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το χώρο των ΕΣΥΡΑ, το ΚΚΕ πρώτο, ακολούθησαν και τα άλλα κόμματα όμως, αξιωματική αντιπολίτευση και άλλες ελάσσονες δυνάμεις, αποχώρησαν σήμερα στην ουσία. Και η Χρυσή Αυγή, μην την ξεχνάμε. Ναι. Δεν τη βάζουμε τις υπόλοιπες δυνάμεις, αλλά αποχώρησαν και αυτοί. Αποχώρησαν. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή είστε μια επιτροπή της κυβερνώσας παράταξης. Θεωρείτε ότι δεν αποδυναμώνεται ο χαρακτήρας της πια εκ των πραγμάτων? Εγώ, κύριε Σαχίνη, καταρχήν πιστεύω ότι οι ανακοινώσεις των κομμάτων ήταν αναμενόμενες. Η αποχώρησή τους, πέρα από το ότι σε ένα βαθμό ήταν προαναγγελθήσα, ήταν αναμενόμενη. Δηλαδή, με ποια έννοια να σας εξηγήσω? Όταν λέγαμε ότι εδώ η φαρμακευτική δαπάνη είναι υπερδιπλάσια στην Ελλάδα της κρίσης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όταν οι Αμερικάνοι άρχισαν να ψάχνουν τη δράση της Νοβάρτης και διερευνάται σε 20 χώρες του κόσμου, δεν διερευνάται μόνο στην Ελλάδα, όλοι σφύριζαν αδιάφορα. Όταν πια φτάσαμε να κουβεντιάζουμε συγκεκριμένες αποφάσεις στην Ελλάδα που ήταν πρόκληση όντως, εκεί μας το παρουσίασαν λίγο πολύ σκευωρία. Δεν σας το κρύβω ότι είδα την δισογραφία για παράδειγμα για τον Σαρκοζή, πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, και λες, κάτσε ρε παιδί, με αυτός εδώ εμφανίζεται, απολογείται. Εδώ έχουν, λες, είναι το πολιτικό προσωπικό, έχει το ιερό δισκοπότηρο της ασυλίας. Έλεος. Σε όλη αυτή την πορεία που φτάσαμε, η Ελλάδα να πληρώνει για φάρμακα σε απόλυτα νούμερα όσο πληρώνει η Γερμανία με εξαπλάσιο πληθυσμό ή η Γαλλία με εξαπλάσιο πληθυσμό. Κανείς δεν έχει πολιτική ευθύνη. Ναι, αλλά εδώ τώρα όμως, εγώ θέλω να σας πω, γιατί μου άρεσε την άλλη φορά που είχατε μιλήσει θεσμικά επί της ιστορίας. Σας πω λίγα πιο βαθιά. Μήπως τελικά το όλο σύνταγμα, η όλη συνταγματική διάταξη είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα? Γιατί, κοιτάξτε, όχι, θα έρθω σε αυτό, κύριε. Δηλαδή, εδώ η αποχώρηση επί της ουσίας, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, που δεν σας αρέσει, δεν τορπιλίζει την αναγκαία, θα πω εγώ, διερεύνηση του σκανδάλου, ανεξαρτήτως των λόγων τώρα που επικαλείται η αντιπολίτευση, στην ουσία την κατάσταση? Όχι, εγώ καταρχήν θέλω να σας πω. Δηλαδή, γιατί συνταγματικά να μην είχατε προχωρήσει σε μια διάταξη που θα άλλαζε όλα αυτά του νόμου περί ευθύνης υπουργών κτλ. Και να πηγαίναμε στη δικαστική εξουσία. Θα έρθω και σε αυτό. Να πάει να αποφασίσει. Γιατί τώρα και εσείς τι θα κάνετε, θα το στείλετε πίσω στους δικαστές? Θα έρθω και σε αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτοί που σφύριζαν αδιάφορα, αυτοί που δεν αναγνώρισαν ευθύνες, Πασόκ Νέα Δημοκρατία που καταψήφισαν τη δημιουργία της Επιτροπής, όταν έφτασε η ώρα να καλέσουμε τα εμπλεκόμενα, τα αναφερόμενα ως εμπλεκόμενα πρόσωπα, σηκώθηκαν και έφυγαν. Και αφού έφυγαν, ανακοινώνουν τα αναφερόμενα ως εμπλεκόμενα πρόσωπα ότι δεν έρχονται στην Επιτροπή. Μάλιστα. Αλλά ούτε εσείς είπατε να φέρετε στο με προστασία αυτούς τους μάρτυρες, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε σκάνδαλο χωρίς εμπλεκόμενους. Εμείς καταρχήν δεν πήραμε θέση για το ποιους άλλους θα φέρουμε. Είπαμε, ξεκινάμε από τους 10 αναφερόμενους ως εμπλεκόμενους. Από τους 10 είχαμε ξεκινήσει με τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος είπε αυτό το ιστορικό, μπροστά στον κίνδυνο της παραγραφής, τι άλλο να κάναμε? Κάντε αυτό που γινόταν μέχρι τώρα, λέει. Δηλαδή? Την αδράνεια της Βουλής. Μην κάνετε τίποτα. Αυτό είπε. Θα βγουν τα πρακτικά κάποια στιγμή και θα το δείτε και στα πρακτικά δημοσιευμένο. Λοιπόν, οι υπόλοιποι μετά την αποχώρηση των εκπροσώπων των κομμάτων είπαν ότι δεν έρχονται, εκτός τον κύριο Σαλμά, ο οποίος μάλλον θα έρθει την Τρίτη το πρωί, δεν έχω ενημερωθεί, θα έρθει αύριο το πρωί, δεν έχω ενημερωθεί γι' αυτό. Αυτό λέω λοιπόν, ότι η αποχώρησή τους ήταν συνεπής στάση της πολιτικής που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, πια τόσο για τη συγκρότηση της Επιτροπής όσο και στις εργασίες της Επιτροπής. Πάμε παρακάτω. Ξέρετε, το αδίκημα της απιστίας θεωρείται πολιτικό αδίκημα και είναι παραγεγραμμένο. Σε σχέση με αυτό που είπα και για τη Γαλλία, και ότι εμείς δεν πάμε να ανακαλύψουμε την Αμερική, εμείς ούτως ή άλλως πέσαμε στο νόμο περί ευθύνης υπουργών που ζητάμε να αλλάξει, ζητήσαμε να αλλάξει, αλλάζει με τη συνταγματική αναθεώρηση, άρα είναι στην επόμενη Βουλή. Εδώ, συναδελφοί μου, έχουν και συζητήσει ανοιχτά με συνταγματολόγους, αρκούσε και μια ισχυρότατη πλειοψηφία στην τωρινή Βουλή. Και αν όλα τα κόμματα λέτε ότι δεν πάει άλλο με αυτό, θα μπορούσατε να βρείτε 200 ψήφους να αλλάξετε με μια τροποποίηση, τουλάχιστον να μην πάμε σε αυτό τώρα το
η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Στην ουσία οι επιτροπές έχουν... Όχι, το θέμα είναι το, το εξής. Εμείς λόγω του νόμου περί ευθύνης υπουργών δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε κάτι άλλο από αυτήν την επιτροπή που συγκροτήσαμε. Αυτή η επιτροπή, αν μπει στα πολιτικά αδικήματα σε βάθος που ζητάνε, δίθεν να πάει σε βάθος. Φανταστείτε. Δηλαδή τώρα είμαστε σοβαροί. Να πάρουμε, ας μην το κουβεντιάσουμε πολιτικά κόμματα. Να το κουβεντιάσουμε με βουλευτές. Και τους βουλευτές που ξέρει ο κόσμος που μας ακούει. Ο κύριος Αβγενάκης ή ο κύριος Τζεντζέρογλου θέλει να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Βενιζέλο, για τον κύριο Λοβέρδο και για τον κύριο Γεωργιάδη. Και για τον κύριο Κουρουπλή και για τον κύριο Ξανθό. Μιλάμε για, τον κύριο... μιλάμε για τους 10. Για τους 10 που είναι η Επιτροπή. Ο κύριος Αβγενάκης και ο κύριος Τζεντζέρογλου θέλουν να εξεταστεί σε βάθος η υπόθεση αυτών των τεσσάρων, σας είπα εγώ, Γεωργιάδης, Λοβέρδος, Σαμαράς, Βενιζέλος, και ο Ιγουμενίδης θέλει να τον κουκουλώσει. Αυτό μας λένε ουσιαστικά. Εντάξει, για γέλια, ανέκδοτο είναι. Πάμε παρακάτω. Δεν, ούτε έχει προσωπική αναφορά στους συναδέλφους, μιλάω για τα κόμματα. Ούτε προσωπική αναφορά στα κόμματα, ούτε εγώ είμαι αυτός που λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά με τις αναγκαίες συμμαχίες της βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο, που θέλει να ξεσκεπάσει και να διευκρινίσει την υπόθεση. Τα πολιτικά κόμματα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία που κυβέρνησαν. Εσείς γιατί λοιπόν δεν λέγατε πολιτικά, κυμπάρικα, φέρτε και τον Ξανθό, φέρτε και τον Μπολάκη, φέρτε και τον Κουρουπλή, όλα κάτω να δούμε. Α, για τη συνέχεια. Να ολοκληρώσω αυτής... λίγο την για το προηγούμενο. Με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ήμασταν υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε αυτή την επιτροπή. Αυτή η επιτροπή, αν μπει σε βάθος και συζητήσει τα πολιτικά αδικήματα, πέφτουμε σε παραγεγραμμένα. Άρα, όχι το ζητάμε στη δικαιοσύνη, ζητάμε στη δικαιοσύνη το φάκελο κλειστό. Έκλεισε, τέλειωσε. Ενώ εμείς λέμε η απιστία αδίκημα, η δωροδοκία, η δωροληψία και τα υπόλοιπα δεν είναι πολιτικά αδικήματα, γιατί δεν είναι στα καθήκοντα του Υπουργού. Άρα, γυρνάμε το φάκελο στη δικαιοσύνη να εξετάσει τα αδικήματα τα συγκεκριμένα. Αυτό θα συμβεί πρακτικά από εδώ και κάτω. Αυτή είναι η σκέψη που έχουμε με βάση όλη αυτή την εξέλιξη. Θα δούμε τον κύριο Σαλμά, θα συζητήσει η Επιτροπή, ούτως ή άλλως θα συνεδριάσει. Δεν θέλω να προκαταλάβω αποφάσεις, αλλά αυτή λίγο πολύ είναι η εφόσον αρνούνται. Άρα ο βίος της Επιτροπής μπορεί να τερματιστεί και πολύ συντομότερα από ό,τι αναμένονταν. Το μήνα. Καταρχήν, αυτή ήταν η λογική του ΣΥΡΙΖΑ και στην πρότασή του. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ολομέλεια της Βουλής είχαμε πει σε ένα μήνα να έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε το μήνα ή αν θα ζητήσουμε μια μικρή παράταση, αλλά σίγουρα εντός του Απριλίου φαντάζομαι θα έχουμε ολοκληρώσει την όλη διαδικασία. Αν βγαίνει ένα συμπέρασμα για εσάς και να κλείσουμε αυτό, γιατί είναι και 56, είναι ποιο από όλη αυτή την ιστορία? Γιατί επαναλαμβάνω, είχατε πει ότι σκάνδαλο Νοβάρτης υπάρχει και πρέπει να το δούμε από την κορυφή μέχρι τη βάση της πυραμίδας. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αυτό είναι το πρώτο, δηλαδή δεν το συζητάμε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και το έχει λύσει η Δυτική Ευρώπη, το έχουν λύσει μια σειρά χώρες. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε την Αμερική, υπάρχουν λύσεις. Ο νόμος αυτός λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι το πρώτο. Πιστεύω ότι οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο και όταν υπάρχει υποψία ποινικού αδικήματος δεν πρέπει να προστατεύονται από τον οποιοδήποτε νόμο, αλλά να αντιμετωπίζονται με ισονομία όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης. Μάλιστα. Κύριε Γουμενίδη, έχω εδώ ένα επίμονο ερώτημα αρκετών ακροατών. Σας πάω λιγάκι στο τοπικό κομμάτι και έχει σχέση με τα αυθαίρετα. Είχα ασχοληθεί με το θέμα. Ναι, ρωτούν πάρα πολύ, δεν προλαβαίνουν με την πληθώρα των εγγράφων που χρειάζονται και των κινήσεων, δεν προλαβαίνουν τη ημερομηνία. Υπάρχει σκέψη για παράταση? Έχει παραταθεί ήδη. Αν δεν κάνω λάθος, με βρίσκεται, με φνιδιάζεται λίγο, δεν έχω να σας πω. Μπορώ να σας ενημερώνω, να σας στείλω δηλαδή, να πω. Ο Υπουργός παρέτεινε την έκπτωση του 20% και πέραν του εξαμήνου, ακριβώς επειδή πολλοί κόσμος δεν προλαβαίνει να καταθέσει αιτήσεις. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια απόφαση του Υπουργού. Έτσι αλλιώς αυτό το είχαμε συζητήσει, Γενάρη-Φλεβάρη στο Υπουργείο. Όπως σας είπα, ασχολούμαι με το θέμα των αυθαιρέτων και θα ανακοίνωνε ο Υπουργός, και από ό,τι ξέρω το ανακοίνωσε. Ωραία. Την παράταση του 20%. Το κρατώ. Κύριε Γουμενή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Την άλλη φορά θα πούμε και περισσότερα. Μας δώσατε όμως ένα στίγμα έτσι των θέσεων και των απόψεων σε ένα κλίμα ανοιξιάτικο που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε όλα τα πεδία. Βεβαίως τα εθνικά είναι σε πρώτο φόντο αυτή την περίοδο. Ξεχνάμε ότι έχουμε και δύο Έλληνες στρατιωτικούς κρατούμενους στις φυλακές ψήσης ασφαλείας Αδριανούπολεως. Και προσπαθούμε για να γυρίσουν το γρηγορότερο στην πατρίδα.